Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Μείνετε κοντά μας. Τα επόμενα 20 λεπτά συζητάμε για την τέχνη με προοπτική. Κοντά μας, αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά ποιες είναι οι δράσεις, ποια είναι η λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις προεκτάσεις του θέματος που θα συζητήσουμε. Να δούμε βεβαίως ποιες είναι οι καλεσμένες μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Τα καλλιτεχνικά σχολεία, τα προβλήματα και οι προοπτικές. Πώς οι μονάδες εκπαίδευσης που στοχεύουν σε ένα πυρήνα με καλλιτεχνική προσέγγιση της γνώσης δίνουν το στίγμα τους και πώς οι μαθητές επιχειρούν μέσα από δράσεις να προσεγγίσουν τον κόσμο και να αφυπνίσουν την πολιτεία. Ποιοι οι προβληματισμοί, ποια τα αγκάθια, πώς η καθημερινότητα αντί να βοηθάει στον πλουραλισμό των γνωστικών αντικειμένων, μάλλον δυσκολεύει τις συνθήκες. Ποια είναι τα καλλιτεχνικά σχολεία, οι δράσεις τους, οι άνθρωποι τους. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct. Στο στούντιο συζητούν η Μαρία Καλουδιώτη, Διευθύντρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, η Δήμητρα Δασκαλάκη, απόφοιτη του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, χορεύτρια, χορογράφος και δασκάλα χορού, και η Χριστίνα Κωστομανολάκη, μαθήτρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. Είναι γυναική υπόθεση απόψε. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρίες μου, και ευχαριστώ και τις τρεις που είσαστε εδώ. Μου αρέσει το πάνελ που έχετε δημιουργήσει, η παρέα που έχουμε δημιουργήσει, έτσι με χαμόγελο. Είναι όντως έτσι χαμογελαστά τα παιδιά, κυρία Καλουδιώτη, στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείο? Νομίζω πρέπει να πάρει την μπάσα η Χριστίνα. Έλα, Χριστίνα. Ναι. Νομίζω να είμαστε το πιο χαρούμενο σχολείο. Α, τι ωραία που μου τα λες. Γιατί είσαστε το πιο χαρούμενο σχολείο, Χριστίνα μου? Είναι ένα διαφορετικό σχολείο, δεν είναι όπως τα άλλα. Και νομίζω με την τέχνη οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά. Οπότε αυτό μας έχει ενώσει όλους σαν σχολείο. Και με τους καθηγητές και οι μαθητές είναι πιο κοντά μεταξύ τους. Οπότε. Και είμαστε και πιο χαρούμενοι, γιατί με την τέχνη σε κάνει χαρούμενη η τέχνη. Είναι και οι σχέσεις σας, λες, πιο καλλιτεχνικές. Το κατάλαβα σωστά? Ναι. Θα μου πεις μετά τι είδους τέχνη είναι αυτή την οποία αναπαράγεται στο σχολείο, μαθαίνετε για ποια τέχνη μαθαίνετε και πώς την εκφράζετε αυτή. Κυρία Καλλιδιώτη, χαιρόσαστε που βλέπετε χαρούμενα χαίρομαι παιδιά? Χαίρομαι που βλέπω. Αυτός είναι ο λόγος που μένουμε ακόμα στην εκπαίδευση και μένουμε ζωντανοί επί σκηνής. Γιατί τα προβλήματα στην παιδεία είναι συνεχώς αυξανόμενα, πολλά. Αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, πιστεύω δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Θέλω να θυμάμαι τον εαυτό μου τις μέρες που βγάζουμε αποτελέσματα και τελειώνουν και φεύγουν λίγες μέρες νωρίτερα. Και δεν θέλω να βλέπω τον εαυτό μου εκεί μέσα με συνομήλικους. Τους καθηγητές εννοώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε κακές σχέσεις. Αλλά τα παιδιά είναι η πηγή της ζωής μας. Προβλήματα πάρα πολλά. Σε όλα τα σχολεία, δεν είναι μόνο τα δικά μας σχολεία τα καλλιτεχνικά, αλλά ένα παραπάνω αυτά. Αλλά νομίζω ότι η Χριστίνα το έθεσε πάρα πολύ καλά, ότι η τέχνη είναι αυτή που λιένει τις ανθρώπινες σχέσεις. Ακόμα και των ανθρώπων που διδάσκουν γενική παιδεία, αισθάνομαι τα μάτια και την ψυχή και την καρδιά να είναι σε ανάταση όταν δουν μια δράση των μαθητών τους που βγαίνει προς τα έξω, είτε για να διεκδικήσουν, είτε για να προβάλλουν το σχολείο. Τι λέμε εκπαίδευση, κυρία Καλλιδιώτη? Εκπαίδευση, ναι. Για να περάσουμε στην παιδεία έχουμε πολύ δρόμο. Ναι, τι λέμε εκπαίδευση. Και η γνώση σαν γνώση σε όλα τα σχολεία νομίζω ότι είναι το εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή σου. Ναι, ναι. Θέλω λοιπόν να μου πει, Δήμητρα, αν τελικά αυτή η προσέγγιση της εκπαίδευσης μέσα από το Καλλιτεχνικό Σχολείο που είσαι απόφοιτή του, σε βοήθησε για το μετέπειτα? Γιατί όλοι γι' αυτό συζητάμε, κυρία Καλλιδιώτη, ότι προετοιμάζουμε τα παιδιά για το μετέπειτα. Ακριβώς. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο είναι ένα σχολείο, ένα ζεστό σχολείο, θα έλεγα, μια αγκαλιά, μια οικογένεια, και πραγματικά σου δίνει τόσο πολλά ερεθίσματα και όμορφες, έτσι, όμορφες στιγμές, και σε προετοιμάζει φυσικά για το μέλλον, που με προετοίμασε και με τους καθηγητές, είτε ήταν των καλλιτεχνικών καθηγητές, είτε της γενικής παιδείας, με έκτισε, μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και έτσι μπόρεσα να προχωρήσω στη μετέπειτα πορεία μου την επαγγελματική. Θα σου κάνω μια ερώτηση που νομίζω ότι την κάνουν πολλοί γονείς που είναι τα παιδιά τους, ας πούμε, στον υπηαγωγείο ή είναι στο δημοτικό σχολείο. Βοήθησε εσένα που είχες μια καλλιτεχνική ούτως ή άλλως προσέγγιση, ή βοήθησε και παιδιά τα οποία θέλησαν να πάρουν μετά την ολοκλήρωση του γυμνασίου και του λυκείου μια άλλη πορεία, αμιγώς επιστημονική? Γιατί πολλοί κόσμος, και το ξέρετε, κυρία Καλλιδιώτη, αυτό το ρωτά. Δηλαδή, εντάξει, το παιδί μου να έχει μια καλλιτεχνική φύση, να έχει ένα ταλέντο, κάτι, ναι. Να πω ότι το οθώ προς τα εκεί, σέβομαι την επιθυμία του, πάντα θα τη σεβαστείς. Αλλά ερωτώ, είναι τέτοια η δομή αυτού του σχολείου που αν ένα παιδί θέλει να ζήσει αυτή την καλλιτεχνική καθημερινότητα, να θέλει να γίνει
γιατρός, να θέλει να γίνει νομικός, να θέλει να γίνει πολιτικός μηχανικός. Ναι. Σου δίνει τα εφόδια το σχολείο για να μπορέσει να το πράξεις. Θα πρότεινα σε όλους τους γονείς που θα πρότεινα πάρα πολύ το καλλιτεχνικό σχολείο, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο, ακριβώς έτσι όπως το είπατε, μόνο για τα παιδιά που έχουν μια καλλιτεχνική φύση και έναν στόχο μετέπειτα να προχωρήσουν καλλιτεχνικά, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά, τους δίνει πολλά ερεθίσματα, υπάρχει αφύπνιση καλλιτεχνική και μπορούν έτσι, όπως είπε η κυρία Καλογιώτη, να λιάνουν το χαρακτήρα. Δεν χτίζεται, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Καλογιώτη, μετέπειτα επαγγελματίες, αλλά μετέπειτα προσωπικότητες. Οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές της Δήμητρας. Η Δήμητρα, βέβαια, ήταν σε ένα περίπου αμυγός θηλαίων τμήμα. Δύο αγόρια είχαμε στο τμήμα. Νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν πάρει καλλιτεχνική πορεία στο δρόμο τους μετά. Είναι φιλόλογοι, είναι μαθηματικοί, είναι χημικοί. Είναι παιδιά τα οποία χαιρόμαστε να τα βλέπουμε να κάνουμε τα πτυχιακά και διδακτορικά τώρα. Και υπήρχε και μια δυσκολία, το οποίο θα καλέσουμε. Την επόμενη φορά οφείλω να φέρω κάποιον από τους επιστήμονες που έχουμε. Και εμείς οφείλουμε να αναδεικνύουμε τις δράσεις σας, γιατί τα θεματικά σχολεία είναι λίγο αδικημένα, κυρία Καλογιώτη. Και σε σχέση με τα μουσικά, που είναι υπερπολαπλάσια, είναι 50 τόσα τα μουσικά σε όλη τη χώρα και έχουν μια γενικότερη έτσι, προς τα έξω παρουσία, διαφήμιση, ναι, και παρουσία. Εμείς ήμασταν τρία, γίναμε πέντε, έξι φέτος έγινε στην Κοζάνη και θα γίνει τώρα άλλο ένα στην Αθήνα. Σιγά σιγά νομίζω ότι και εμείς θα πληθύνουμε, γιατί έχει καταλάβει η πολιτεία που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, ότι είναι αυτό που είπε η Δήμητρα, δεν βγαίνει στην κοινωνία ο μαθηματικός, ο αρχιτέκτονος, ο γιατρός, ο νομικός. Δεν βγαίνει ο χορευτής, ο ζωγράφος ή οτιδήποτε άλλο. Βγαίνει ο άνθρωπος ο ακέραιος, ο οποίος έχει, όπως το είπαμε, λιάνει την ψυχή του προηγουμένως και είναι έτοιμος να δεχθεί και να δώσει ερεθίσματα στην κοινωνία ο σωστός άνθρωπος. Θα πάω να μιλήσω για τέχνη με τη Χριστίνα. Βέβαια. Μου επιτρέπετε, φαντάζομαι. Σας το επιτρέπω. Για πες μου λοιπόν, Χριστίνα, όταν λες ότι ασχολείστε με διάφορες τέχνες, το πρόγραμμά σας τι περιλαμβάνει? Το πρόγραμμα είναι... έχει ποικίλα μαθήματα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ σήμερα είχα τις πρώτες ώρες γενικής παιδείας και μετά έχουμε καλλιτεχνικής παιδείας μαθήματα. Υπάρχουν μέρες που δεν έχω καθόλου καλλιτεχνικής παιδείας μαθήματα, που έχω μόνο γενικής, ή μία μέρα που έχω περισσότερες ώρες καλλιτεχνικής παιδείας από ότι γενικής. Για να στάσουμε λίγο στο καλλιτεχνικής, να μου πεις τι μαθήματα κάνετε, για να μάθουν και τα παιδιά που μας παρακολουθούν. Τι ακριβώς συμβαίνει στο καλλιτεχνικό σχολείο μέσα από τα δικά σου λόγια? Εγώ που είμαι στο θέατρο, στον τομέα του θέατρου, κάνω θεατρολογία, ιστορία θέατρου, κινηματογράφο, πρακτικό και την ιστορία του κινηματογράφου, θέατρο φυσικά. Αυτά. Πρακτικό θέατρο, ναι, υποκριτική. Ναι, και κάνετε και παραστάσεις, έχετε μια, ας πούμε, έτσι, διαδραστική επαφή με αυτό που μαθαίνετε? Το κάνετε και πράξη κάποιες φορές, με παραστάσεις, οποίες ανεβάζετε, ή και με λίγο πιο αυτοσχεδιασμό, θα έλεγα, κάποιες φορές? Κάνουμε μέσα στο μάθημα, μας δίνει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια κείμενα και στείνουμε σκηνές. Κάνουμε παραστάσεις, τελική παράσταση που έχουμε κάθε χρόνο στο σχολείο. Συμμετάσχουμε σε διάφορα δρόμενα, ας πούμε τώρα στην τελετή έναρξη του πρωτοθύματος μπάσκετ που θα γίνει. Παγκόσμιο, ναι. Ναι. Συμμετάσχουμε ως σχολείο στην τελετή έναρξης. Κάνουμε διάφορα δρόμενα, ό,τι μας προσφερθεί. Για πες μου τώρα, όταν σχολάς και πρέπει να προετοιμάσεις την επόμενη σου μέρα, διαβάζεις με μεγαλύτερο κέφι τα μη καλλιτεχνικής προσέγγισης μαθήματα? Επειδή νομίζω... περνάς, ας πούμε, σε βλέπω, περνάς, καλά περνάς, καλά περνάς. Τα διαβάζεις με μεγαλύτερη επιθυμία, δηλαδή έχεις παρατηρήσει τον εαυτό σου να θέλεις με μεγαλύτερη επιθυμία να πας την επόμενη μέρα στο σχολείο? Το έχω παρατηρήσει, ναι, γιατί έχω μιλήσει και με φίλους γνωστούς που πάνε σε άλλα σχολεία. Σε ποια τάξη πας, Χριστίνα? Πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου, μάλιστα. Και βασικά πιστεύω ότι έχω τη μεγαλύτερη έμπνευση να διαβάσω τα μαθήματα, γιατί έχω πιο στενές σχέσεις με τους καθηγητές μου. Οπότε ξέρω ότι θα διαβάσω το μάθημα που έχω και αν έχω απορίες, ξέρω ότι ο καθηγητής θα είναι πρόθυμος και θα υπάρχει μια καλή συνεργασία για να μου λύσει τις απορίες. Μάλιστα. Έχει προηγηθεί τριετής φίτηση σε καλλιτεχνικό γυμνάσιο? Ναι. Εντάξει, εδώ μιλάμε. Εσύ, Δημητρά, τι έχεις να θυμάσαι περισσότερο και πόσο σε τροφοδότησε ώστε να μπορείς να γίνεις μια επαγγελματίας χορεύτρια? Ναι.
Οι αναμνήσεις μου είναι πάρα πολύ θετικές, πολύ όμορφες. Ήμουν από τα παιδιά της δεύτερης φουρνιάς, όπως λέμε, του καλλιτεχνικού σχολείου, οπότε φαντάζεστε... Η Δήμητρα, να σημειώσω, ήταν μαθήτρια στο σχολείο πριν ιδρυθεί το σχολείο. Μόλις ακούστηκε στην τηλεόραση ότι ιδρύεται σχολείο, ήταν στην Πέμπτη Δημοτικού και με παίρνει η αδερφή της που την είχα μαθήτρια στον Κατσαμπά και μου λέει «Θα σου φέρω το μικρό μας». Κατευθείαν, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι στα χέρια της κυρίας Καλουδιώτης και σε ένα τέτοιο σχολείο η φοίτηση θα ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μόνο θετικές αναμνήσεις. Μόνο θετικές αναμνήσεις και από τα γενικά μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, όπως είπε και η Χριστίνα, όπως και των καλλιτεχνικών. Γιατί σε αυτό το σχολείο μπορούσες να δημιουργήσεις, είχες την ελευθερία να δημιουργήσεις. Εσύ σε ποια καλλιτεχνική κατηγορία ήσουν? Η Χριστίνα ήταν στο θέατρο. Ναι, εγώ ήμουν στο χορό. Ήσουν στο χορό. Παρ' όλα αυτά, εκτός από το χορό, κάναμε και διάφορα και στο θέατρο. Όλο το γυμνάσιο κάνει ποικίλα μαθήματα και κάνει και από τις άλλες ειδικότητες. Πρέπει να πούμε ότι είναι το μοναδικό σχολείο που δίνει την δυνατότητα στο μαθητή, πέρασε φέτος το χορό και δεν του αρέσει και ανακάλυψε στο σχολείο ότι του αρέσουν τα εικαστικά, δίνει το Σεπτέμβριο να εισαχθεί στην ειδικότητα των εικαστικών. Δηλαδή υπάρχει αυτή η γυροβολιά μεταξύ μας και να πω και κάτι το οποίο είναι θαυμάσιο. Σε πάρα πολλές παραστάσεις συμμετέχουν όλα τα παιδιά του σχολείου. Είτε είναι στα εικαστικά, είτε στο χορό, είτε στο θέατρο. Και προσεγγίζουν την παράσταση στο κάθε ένα από τη δική του σκοπιά. Όχι, όχι. Μπορεί ο άλλος να είναι εικαστικά και να χορεύει, ή να είναι θέατρο και να ζωγραφίζει. Υπάρχει μια όσμωση των τεχνών. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τα ανεβάζει και λίγο παραπάνω, γιατί το να έχεις 130 παιδιά επί σκηνής κάποια στιγμή από όλο το σχολείο, έχουμε τώρα 297 μαθητές. Δεν είμαστε όπως είμαστε, μας άφησες Δήμητρα, έχουμε πολλαπλασιαστεί. Νομίζω ότι είναι αυτό που θυμούνται περισσότερο. Σε όλα τα σχολεία βέβαια τις παραστάσεις θυμούνται οι μαθητές, αλλά στο καλλιτεχνικό ένα παραπάνω, γιατί υπάρχει αυτό το μπέρδεμα των ειδικοτήτων των καλλιτεχνικών. Και ίσως καταλαβαίνουν γιατί το κάνουν και πώς το κάνουν, κυρία Καλλιδιώτη. Δεν είναι μόνο να κάνουμε την πρόβα μας, είναι και πώς το στείλουμε. Δεν είμαι σίγουρη ότι το καταλαβαίνουν στη μικρή ηλικία. Το καταλαβαίνω όταν μεγαλώνουν. Όταν μεγαλώνουν. Ναι, γιατί το βλέπουν δηλαδή. Καμιά φορά νιώθουν και πιεσμένα σε αυτή την ηλικία. Το πρέπει. Δηλαδή πρέπει να βγει η παράσταση, πρέπει ας πούμε 29 Ιουνίου να είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν φωνές, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν εκνευρισμοί μεταξύ τους, κλάματα, δεν ξέρω τι. Μεγαλώνοντας, γιατί τώρα πια έχω 40-45 άριδες μαθητές, πιστεύω ότι εκτιμούν πάρα πολύ αυτή την πορεία. Γιατί είναι το ταξίδι. Εκτιμούν την πρόβα. Και δεν έχει αξία τόσο η παράσταση, όσο όλο αυτό το ταξίδι να φτάσει στην παράσταση. Ναι, σωστά. Τη δύσκολη ερώτηση θα την κάνω πάλι στη Δήμητρα. Δήμητρα, ένιωσες ότι σε βοήθησε, εκτός από συναισθηματικά, σαν προσωπικότητα, το χαρτί σαν χαρτί που πήρες, το απολυτήριο από το καλλιτεχνικό σχολείο, θεωρείς ότι σε βοήθησε όσο θα μπορούσε να βοηθήσει ένα παιδί ενός καλλιτεχνικού σχολείου από κάποια άλλη χώρα? Ή θεωρείς ότι ακόμα έχουμε δρόμο να διανύσουμε? Γιατί σε βλέπω μια προσωπικότητα ολοκληρωμένη, είσαι πολύ χαρούμενη για αυτό που έζησες, φάνηκε ότι πήρες πολλά πράγματα. Δεν ακούω κάπου μέσα σε όλα αυτά αν σε βοήθησε τελικά το χαρτί και αν έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε, κυρία Καλλιδιώτη. Αυτό νομίζω το ερώτημα πάει συνδυαστικά. Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα στην Ελλάδα για να αναγνωριστούν τα καλλιτεχνικά σχολεία και σαν σχολεία που υπάρχει μία εμπειρία, υπάρχει μία έτσι 6 χρόνια εμπειρίας για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να είναι κατοχυρωμένο. Ναι, στην εκπαίδευση, στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να υπάρχει μία κατοχύρωση, αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Όμως, ούτε, σίγουρα, με συγχωρείς, Δήμητρα, να τα βάζουμε ένα-ένα στη θέση τους. Ούτε, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Πουθενά. Να, πουθενά. Καλών τεχνών κλπ. Πουθενά. Δεν θεωρείται προαπαιτούμενο και προσόν το να έχεις φοιτήσει στο καλλιτεχνικό σχολείο για να μπεις σε μια σχολή δραματική, που είναι οι περισσότερες ιδιωτικές, σε μια σχολή χορού, ακριβώς, που είναι όλες ιδιωτικές, ακριβώς, ακόμα και κρατική. Ναι. Και κρατική, ιδιωτική είναι. Δεν θεωρείται προσόν να μπεις στην Καλών Τεχνών από τα εικαστικά, γιατί οι εξετάσεις δίνεις ότι θεωρείται προαπαιτούμενο κάτι. Τι γίνεται όμως? Όλη αυτή η παιδεία σου δίνει ένα βηματάκι και ένα προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους που συναγωνίζεσαι. Δεν είναι τίποτα. Ακριβώς στο εξωτερικό όμως, πες το. Στο εξωτερικό όμως, αυτό. Η συστατική επιστολή που μου δόθηκε από το καλλιτεχνικό σχολείο για να φοιτήσω με υποτροφία στη Σκωτία με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα bonus, ένα συν, για να μπορέσω να φοιτήσω σε αυτό το πανεπιστήμιο
Και λέω τώρα, αφού προσέξτε έχουμε την εμπειρία, τώρα, η Σκωτία έχει πανεπιστήμιο. Να τα πούμε, είναι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Η Σκωτία έχει πανεπιστήμιο για το χώρο. Ναι. Είναι πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εδώ... Η Ελλάδα δεν έχει πανεπιστήμιο για το χώρο. Δεν έχει καν είναι παραστατικών τεχνών. Κατηγορία τέλη. Είναι... Ναι, δεν έχει τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα. Δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει μια σχολή παραστατικών τεχνών και να ενταχθούν εκεί και οι καθηγητές που θα διδάσκουν, οι ηθοποιοί δηλαδή, η σκηνοθεσία. Γιατί δεν είναι η θεατρολογία, είναι άλλο πράγμα. Η θεατρολογία που γίνει στα πανεπιστήμια. Είναι εντελώς διαφορετική. Ή καλών τεχνών. Οι καλών τεχνών είναι έξω από το σύστημα των Πανελληνίων εντελώς. Φέτος για πρώτη φορά υπήρξε ένα θετικό βήμα για τα μουσικά, που δίνουν μουσικά μαθήματα τα παιδιά για να μπουν στα πανεπιστήμια τα μουσικά. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όλο αυτό το κύκλωμα, για να το πω έτσι, είναι έξω από τη δευτεροβάθμια. Βλέπω ευτυχισμένα παιδιά. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Και ρωτώ. Όταν τους ξανακάνεις με δεύτερη ερώτηση, σου λέει ότι είναι οι καθηγητές μας και είναι οι συμμαθητές μας. Σε όλα τα σχολεία υπάρχουν καθηγητές και συμμαθητές. Αν είναι αυτή η πινελιά η καλλιτεχνική που τα κάνει τόσο ευτυχισμένα, τελικά. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό να μπει σαν... Μόνιμο μάθημα. Αυτό. Η τέχνη. Έλεγα προχθές και έγινε ένα συμπόσιο στην Αθήνα για τα καλλιτεχνικά σχολεία. Δεν μπόρεσα να πάω, είχα ένα πρόβλημα υγείας. Έστειλα λοιπόν ένα σημείωμα και έβαλα 5 ερωτήματα προτάσεις. Πρώτο ερώτημα. Σχολεία ανθρώπινα. Εμείς δεν έχουμε ανθρώπινο σχολείο. Το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου είναι στην πρώην Αμερικάνικη σε ένα βάση σε ένα στρατόνα μέσα. Εντάξει, δεν τα κάνουν εγκαταστάσεις βέβαια, ανθρώπινα τα λοιπόν, σχολεία. Ναι, αλλά σε ανεβάζουν. Όταν θα πηγαίνατε στο Κερατσίνι να δείτε το σχολείο το οποίο κάνουν μάθημα και είναι η ανάπλαση κάποιων λουτρών εκεί του ενός Αρμένη, δεν θυμάμαι τώρα ποια λουτρά είναι. Όταν πήγαμε εκδρομή πάθαμε πλάκα με το κτίριο. Λοιπόν, αυτά τα σχολεία χρειάζονται ωραία κτίρια. Δεύτερον, χρειάζονται να είναι στο κέντρο, πιστεύω. Δηλαδή, το να είναι μακριά δημιουργεί ένα πρόβλημα. Ευτυχισμένη κάποιοι γονείς... διαφήμιση, ναι, κυρία Καλουδιώτη. Είναι μακριά. Ναι, οι ευτυχισμένοι οι μαθητές είναι... Το είπαμε αυτό. Αυτό το ξέρουμε. Εμείς τη διεκδικούμε όμως. Δεύτερον, αυτά τα σχολεία με το να συνδυάζουν καθηγητές γενικής παιδείας, μαθητές οι οποίοι θέλουν να πάνε στο πολυτεχνείο, ας πούμε, και στα γενικά μαθήματα, με μαθητές που θέλουν να πάνε στα καλλιτεχνικά μαθήματα και καθηγητές καλλιτεχνικών, χρειάζονται η ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο μας βαθμολογεί με 2 πράγματα. Συγχρόνως και δίνουμε εξετάσεις για 2 πράγματα. Μας ρωτάει πόσοι μαθητές πέρασαν στα καλλιτεχνικά μαθήματα, είχαν καλλιτεχνική πορεία, πόσοι πέρασαν στα γενική στις Πανελλήνιες. Δηλαδή, εμείς δίνουμε εξετάσεις και για τις Πανελλήνιες. Είμαστε ένα γενικό σχολείο. Αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε ως καθηγητές. Yeah. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θέλουμε να πετύχουμε και στις Πανελλήνιες. Θέλουμε να έχουμε και καλλιτέχνες. Κυρία Καλουδιώτη, θα σας ρωτήσω ευθέως. Δεν ξέρω πόσο σκληρό είναι το ερώτημα που θα σας θέσω. Κάποτε, τα προηγούμενα χρόνια, έχει καλλιεργηθεί εντύπωση ότι έχουμε το γενικό, έχουμε το ΕΠΑΛ και για μια άλλη κατηγορία έχουμε τα θεματικά. Να σας πω, έχει καλλιεργηθεί η σκέψη ότι. Δεν διαφωνείτε ότι είχε καλλιεργηθεί. Όχι καθόλου. Και στέλνουνε παιδιά. Και εσκεμμένα παιδιά με ειδικά προβλήματα, παιδιά. Το καλλιτεχνικό σχολείο είναι ένα γενικό σχολείο πολύ αυστηρό. Και ανοιχτό σε όλα τα παιδιά. Ναι, δεν είναι μόνο για ειδικά παιδιά. Δεν είναι ειδικό σχολείο. Είναι πολύ δύσκολο ένας μαθητής ο οποίος έχει, για παράδειγμα, την πιο απλή περίπτωση ΔΕΠΗ, ας πούμε. Ναι. Διασπάται η προσοχή του. Να παρακολουθήσει θέατρο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν μπορεί να σταθεί σε μια σειρά. Και λένε, άντε πήγαινε στο καλλιτεχνικό γιατί θα είναι πιο εύκολο. Ούτε βγαίνει και πιο εύκολο ο βαθμός. Είναι ένα γενικό σχολείο στο Λύκειο. Τα μαθήματα τα καλλιτεχνικά δεν προσμετρώνται καν στο απολυτήριο. Mm-hmm. Ως γενικός μέσος όρος. Είναι ένα γενικό σχολείο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Παίρνεις ένα δεύτερο πτυχίο, το οποίο λέει στα καλλιτεχνικά είχα 20. Mm-hmm. Και δεν σου. Πόσο ψήφισμα στην Ελλάδα δεν πάει. Πόσο σας αδικεί που είσαστε εκτός πόλης. Πολύ. Μας αδικεί πάρα πολύ. Εγώ έχω κλείσει 15, είμαι στο 16ο χρόνο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ από το πολύ πρωινό ξύπνημα. Όμως είμαστε και μες στη φύση. Δηλαδή έχουμε και πράγματα. Η οργανική μου στο Καπετανάκιο. Προσέξτε τώρα. Την ίδια ώρα έκανα ξύπναγα να πάω στο Καπετανάκιο να βρω να παρκάρω. Ναι. Από το να πάω στις γούβες που πάω έτσι ωραία και άμα πάρω και τον παλιό δρόμο ξεχνάω τα πάντα και βάλω τη μουσικούλα μου το πρωί, πάω ανανεωμένη. Βέβαια έχω ένα ελάττωμα, πάω μισή ώρα πάντα πριν χτυπήσει το κουδούνι, να πιω το καφεδάκι μου, τις γατούλες μου εκεί και ναι, είναι... Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, Χριστίνα, με σένα θέλω να πλησιάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος και να μου πεις, αν σε ρωτούσε ένα παιδί του δημοτικού αυτή την ώρα,
Γιατί εγώ πρέπει, Χριστίνα, να έρθω στο καλλιτεχνικό σχολείο? Τι θα του έλεγες? Θέλω να μου τα βάλεις με τη σειρά. Πάρε το χρόνο σου και απάντησέ μου. Λοιπόν, το καλλιτεχνικό σχολείο, καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι είναι τελείως διαφορετικό από τα γενικά. Καταρχήν, έχει την τέχνη. Ό,τι ειδικότητα και αν επιλέξει ο καθένας που τον εκφράζει, σε βοηθάει πάρα πολύ η τέχνη. Και στα μαθήματα, αλλά και γενικά, μετά που θα πορευτείς ως άνθρωπος. Δεύτερον, είναι σαν οικογένεια το καλλιτεχνικό. Επειδή έχουμε και πιο, πιστεύω, επειδή είναι και πιο λίγοι μαθητές, είμαστε όλοι πιο κοντά. Και ναι, αυτό που λέει είναι σημαντικό. Δεν έχουμε περιθώριο για πολλούς μαθητές. Έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε ένα ανακατεύθυνση τμήμα, δηλαδή 25 στα εικαστικά, μέχρι 25 στο χώρο, μέχρι 25, άντε να φτάσουν 320 στο ανώτατο τα παιδιά του σχολείου μας. Για τη δυναμική που έχετε τώρα. Όχι για τη δυναμική που θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Πάντα. Είναι νόμος που λέει ότι ένα τμήμα παίρνει χορού, ένα τμήμα παίρνει εικαστικών, δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Ένα θέατρο κάθε χρόνο. Αρκεί μόνο ένα καλλιτεχνικό σχολείο στο Ηράκλειο, κυρία? Όχι, δεν αρκεί και έπρεπε να είναι ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Κατά την άποψη μου. Είχαμε παιδί από Ιερά Πέτρα πέρυσι που έρχονται. Αυτό ακριβώς θυμάμαι, γιατί είχα έρθει στο καλλιτεχνικό σχολείο. Αυτό, και η ταλαιπωρία του παιδιού κάθε πρωί, αλλά επιτρέψτε μου. Α, άντε, να βάλω τη Χριστίνα πιο χαρούμενη. Ένα χαρούμενο παιδί το οποίο ερχόταν κάθε μέρα στο σχολείο. Ναι. Χριστίνα, εσύ από πού μετακινείσαι για να πάει στο σχολείο? Εγώ έχουμε από Ηράκλειο με Σεμπελιές. Και πάλι, επειδή μένουμε Ηράκλειο, δεν πάει να πει ότι δεν είναι δύσκολη μετακίνηση. Εννοείται. Εγώ θέλω 20 λεπτά περίπου. Πόσα λεωφορεία παίρνει? Ένα. Έχουμε σχολικό λεωφορείο. Α, έχουμε σχολικό λεωφορείο. Ναι, αλλιώ θα πρέπει να παίρνω δύο. Mm-hmm. Αλλά και πάλι είναι δύσκολη η μεταφορά. Να ξυπνάμε κάθε πρωί 6,5 ώρα για να πηγαίνουμε, να γυρνάμε 3,5 σπίτι μας. Εγώ κάθε Παρασκευή, κάποια παιδιά, πολλά παιδιά, κυρίως στη τρίτη ηλικίου, να φεύγουν από το σχολείο και να μην γυρνάνε σπίτι, να πηγαίνουν κατευθείαν μάθημα. Είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό το δρομολόγιο. Οπότε μου είπες, την τέχνη θα βάζεις πρώτη σε ένα μικρότερο παιδί, μπροστά για να το εξηγήσεις τους λόγους που πρέπει να πάει στο καλλιτεχνικό σχολείο και μετά άλλους δύο λόγους. Το κλίμα, είπε την οικογένεια. Ναι, το κλίμα. Θα βάζω δεύτερο το κλίμα και τρίτον είναι ένα σχολείο όπως τα άλλα σχολεία. Το μόνο διαφορετικό που έχουμε είναι η τέχνη. Οπότε αν ήθελα να πάει σε ένα γενικό, νομίζω ότι θα το πρότεινα πιο πολύ προς το καλλιτεχνικό. Και κάτι τελευταίο, Χριστίνα μου, για πες μου. Εσύ θέλεις να ασχοληθείς αργότερα με το καλλιτεχνικό χώρο ή δεν το έχεις αποφασίσει ακόμα, οπότε η προετοιμασία σου κάθε μέρα είναι όπως είναι όλων των παιδιών στα γενικά λύκεια? Κοιτάξτε, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, αλλά δεν νομίζω να πάω προς τον καλλιτεχνικό τομέα. Αλλά οπότε ναι, η προετοιμασία μου είναι όπως και στα άλλα σχολεία. Ένιωσες ποτέ ότι μπαίνει λίγο σε δεύτερη μοίρα το διάβασμα στα υπόλοιπα μαθήματα, επειδή υπάρχει η παράμετρος των καλλιτεχνικών μαθημάτων? Όχι, γιατί όπως είπε και η κυρία Μαρία, είναι σαν γενικό σχολείο. Δηλαδή τώρα στο Λύκειο, εγώ πρέπει να παλέψω για τους βαθμούς μου στις γενικής παιδείας. Τα καλλιτεχνικά δεν μετράνε στο μέσο όρο μου. Οπότε πρέπει να δω τα γενικής. Βάζω περισσότερη βάση στα γενικής παιδείας από ό,τι στα καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω πως η Δήμητρα ασκεί επαγγελματικά το χορό και επειδή έρχεσαι σε επαφή με μικρά παιδιά, θέλω τελευταία ερώτηση σε εσένα, Δημητρά, πριν ολοκληρώσουμε με την κυρία Καλουδιώτη, είναι η εξής. Πόσο λιγότερα ευτυχισμένα παιδιά βλέπεις στις αίθουσες που διδάσκεις μπαλέτο, μαθητές αυτής της ηλικίας? Τα παιδιά πλέον έχουν, ίσως και παλαιότερα ήταν έτσι, είναι πάρα πολύ ζορισμένα και πιεσμένα, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Και επειδή θεωρώ ότι η τέχνη πρέπει έτσι να μπαίνει μέσα στη ζωή μας, είναι τόσο βασικό να υπάρχει ο πολιτισμός και να υπάρχει τέχνη στις ζωές των ανθρώπων, όπως και αυτών των παιδιών. Και πραγματικά εύχομαι τα παιδιά των καλλιτεχνικών σχολείων έτσι να συνεχίσουν να αυξάνονται όσο γίνεται και τα καλλιτεχνικά σχολεία. Γιατί... Και να μας διαφημίζουν όπως εσύ. πραγματικά έχουν ένα παραπάνω, έχουν ερεθίσματα παραπάνω. Ερεθίσματα. Και επειδή τα μάτια δεν λένε ποτέ ψέματα, θα σου κάνω την ερώτηση. Ελπίζω ότι θα πάρω αυτή την απάντηση που θα ήθελα να ακούσω. Για πες μου, Δήμητρα, τελικά το μπαλέτο, ο χορός είναι μια εξωσχολική υποχρέωση? Όχι βέβαια. Δεν θα πω για τον μπαλέτο συγκεκριμένα, θα πω για το χώρο. Γι' αυτό είπα χώρο και το διόρθωσα απευθείας. Σωστά.
ο χορός, η τέχνη, το θέατρο, η μουσική, η ζωγραφική, τα πάντα, ναι. τα πάντα. Είναι τόσο όμορφο να μπορεί ένα παιδί να ασχοληθεί με κάτι από όλα αυτά ή και με όλα αυτά, του δίνει τόσο ωραία ενέργεια και σαν άνθρωπος μετά καλλιεργείται πολύ διαφορετικά. Και είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να μπορέσουν και να οθήσουν τα παιδιά τους στη τέχνη σε οποιοδήποτε κομμάτι εκείνα επιλέξουν. Γιατί οπότε ανοίγω, κυρία Καλουδιώτη, αυτή τη συζήτηση, πάντα στο τέλος καταλήγουμε ότι το πεπόνι και το μαχαίρι το έχει ο γονιός. Και λιγότερο η πολιτεία το συζητάμε για τέτοια πράγματα. Στο Ηράκλειο είναι παραπάνω. Επειδή εγώ έχω έρθει ασχολούμενη με τα αθλητικά από μια άλλη πόλη, και από την πρωτεύουσα που ήταν τα φοιτητικά μου χρόνια, ερχόμενη η μάνα Ηρακλειώτης, είναι λίγο περίεργη η μάνα, χωρίς να το λέω κακά. Είναι υπερπροστατευτική. Θέλει λοιπόν, θα πάει το παιδί του βόλι να το πάει δίπλα στο σπίτι, θα το πάει χορό να το πάει κάπου δίπλα στο σπίτι. Όλα τα άλλα της φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, που ήμουν πάρα πολλά χρόνια και δούλευα και ως φοιτήτρια, δεν είχε πρόβλημα η άλλη να το πάρει από την Πετρούπολη, ας πούμε, να το πάει στο Περιστέρι ή να το πάρει από τη Φιλαδέλφια, να το πάει στην Κυψέλη. Κανένα πρόβλημα για να είναι αθλητή, για να κάνει χορό ή να κάνει θέατρο. Εδώ στο Ηράκλειο είναι πανδύσκολα όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να προσπεράσουμε κάποια πράγματα και να αλλάξει και λίγο η νοοτροπία της μάνας, η Ηρακλειώτη σας. Είναι μητριαρχική ακόμα η οικογένεια. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Είχα πάει πριν μερικά χρόνια στην Τσεχία για ένα πρόγραμμα κομμένιος που κάναμε και μου έκανε εντύπωση το σχολείο που πήγα. Δίδασκε. Ήταν θεματικά τα σχολεία. Ζωγραφική και μπάσκετ. Ομολογώ ότι μπήκα κάπου κομπλαρισμένη μέσα σε αυτό το πράγμα να δω τι γίνεται εκεί μέσα. Έπαθα πλάκα. Τα παιδιά που επέλεγαν να πάνε σε αυτό το σχολείο είχαν δύο χόμπι. Να ζωγραφίζουν και να κάνουν μπάσκετ. Εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας. Δηλαδή, τι τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Τίποτα. Γιατί η τέχνη δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο κεφάλι μας όπως είναι το νερό και το φαΐ. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να καταλάβω. Όπως είναι το νερό που ποτίζουμε το παιδάκι μας και το φαΐ και του λέμε ματάκια μου για να μεγαλώσεις θα πρέπει να γίνεις έτσι, εγώ λέω μαμάδες, τα παιδάκια σας για να γίνουν σωστοί άνθρωποι πρέπει να περάσουν... Τροφή της ψυχής. Βεβαίως. Από αυτό συν το να αθλούνται. Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα. Έχουμε κάνει υδροκέφαλα παιδιά. Μια μεγάλη κεφάλα τόση, με δύο ποδαράκια έτσι και δύο χεράκια έτσι. Αυτό είναι τα παιδιά που μου ανοίξετε ένα σωρό θέματα. Θα σας βάλω να δεσμευτείτε ότι θα έρθετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μου μιλήσατε για ευαισθησίες. Και τι τώρα να πρωτοπώ. Να πω για τα σχολεία και τη δράση σας. Να πω για τον αθλητισμό που ούτως ή άλλως ασχολείστε. Να πω για τα δέσποτα. Δεν θα πω τίποτα την επόμενη φορά. Εγώ τα πιασα λοιπόν. Όλα ακόμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να σε ξαναδώ. Ναι. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Κυρία Καλουδιώτη, χαρά μου πάντα όταν σας συναντώ. Τιμή μας που μας καλείτε και εύχομαι να πέρασαν καλά και οι τηλεθεατές, να ακούσουν πράγματα. Εγώ κρατάω μόνο το πόσο ευτυχισμένα παιδιά είδα. Και τελικά νομίζω ότι ούτε κάνει αναμνήσεις από το σχολείο. Είναι με τις βαλίτσες που σε τροφοδοτεί για την υπόλοιπη πορεία σου. Αυτή η ηλικία που αν είχες την τύχη να τη ζεις και να τη ζεις όμως. Την οποία ποτέ γίνεται... δεν σπουδιολογείς όταν είσαι εκεί. Ποτέ. Ναι, όχι, όταν το ζεις δεν. Εμείς όμως που είμαστε γονείς, δεν πρέπει λιγάκι να σπρώχνουμε τα πράγματα προς εκεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εύχομαι να το χαρήκατε κι εσείς. Καλό σας βράδυ.